σε 12 σε βάρος ηλικιωμένη στα Μέγαρα. Σαν κεραυνό σε νεθρία έπεσε ήδη στην περιοχή των Ραχναϊκών της Πάτρας ότι ο χαμογελαστός σερβιτόρος γνωστού καταστήματος εστίας και αναψυχής είχε καταδικαστεί για φόνο. Ο 52χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Πάτρας και αποκαλύφθηκε το μυστικό που έκρυβε τόσα χρόνια, αφού σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση ισόβιας κάθερξης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης είχε καταδικαστεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών σε ισόβια κάθερξη για υπόθεση θανατηφόρας ληστείας κατά συναυτουργία που είχε τελεστεί το 2012 στα Μέγαρα Αττικής. Ο 52χρονος μαζί με δύο ακόμα άτομα είχαν εισβάλει στο σπίτι ηλικιωμένη, την οποία αφού χτύπησαν και την υπέβαλαν σε μαρτύρια, της έκλεψαν χρήματα και χρυσαφικά και την εγκατέλειψαν αβοήθητη. Η ηλικιωμένη, βαριά τραυματισμένη, υπέκυψε 3 μήνες αργότερα στην εντατική του νοσοκομείου όπου νοσηλευόταν. 1 χρόνο αργότερα, οι αστυνομικοί εξάρθρωσαν πολυμελή εγκληματική οργάνωση που διέπρατε ληστείες με θύματα ηλικιωμένους. Μέλος της πείρας και ο 52χρονος, ο οποίος αναζητείται όλα αυτά τα χρόνια για τη συμμετοχή του στη ληστεία που σημειώθηκε στα Μέγαρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης εργαζόταν το τελευταίο διάστημα ως σερβιτόρος σε κατάστημα εστίασης και αναψυχής στην περιοχή των Ραχναϊκών. Κανείς από τους συναδέλφους αλλά και τον ιδιοκτήτη του καταστήματος δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο 52χρονος είχε προβεί σε αυτή την ενέργεια. Ήταν πάντα καλοσυνάτος, ήρεμος και ποτέ δεν είχε δώσει κάποιο δικαίωμα. Οι πάντες έπεσαν από τα σύννεφα όταν συνελήφθη. Ο Φυγόπινος οδηγήθηκε στην ασφάλεια της Πάτρας και αναμένεται να ακολουθεί η διαδικασία για τη μεταφορά του στις φυλακές. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε, ότι δεν ξέρεις ποτέ τι κρύβεται πίσω από ένα χαμογελαστό κατά τα άλλα πρόσωπο. Να μείνουμε στις ειδήσεις που μας έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, να καλωσορίσουμε τον Ιάσονα Τσόλη να μας...